Νίκος Παπάς, υπουργός ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνίων και ενημέρωσης, είναι στο Ξυπνά μαζί, στο δικό μας πολιτικό, όπως λέμε, τραπέζι. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Χαριτάτα, καλές επιτυχίες. Λοιπόν, στο ζουμί, στο ψητό. Βλέπετε εδώ τεχνικοί, δημοσιογράφοι, όχι μόνο στο ΕΕ, αλλά αυτή τη στιγμή τεχνικοί και δημοσιογράφοι σε κάθε τόπο που παράγεται σκέψη, ενημέρωση, ψυχολογία, προβληματισμός. Στα ραδιόφωνα παντού. Πάμε όμως στις τηλεοπτικές άδειες. Τι συμβαίνει? Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα νωρίς το απόγευμα που έλεγε ότι μάλλον μια τηλεοπτική άδεια κινδυνεύει η εταιρεία που την έχει καταθέσει να μην ευδοκιμήσει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, εγώ πρωτογενή πληροφόρηση δεν έχω. Δεν δύναμαι να έχω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε, νομίζω, έχει περάσει αρκετός καιρός από εδώ που κατατέθηκαν οι φάκελοι και ο κόσμος περιμένει αυτή τη διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς ένα νέο κύκλο ενστάσεων και έτσι μιας παρελκυστικής, θα σας έλεγα, κατάστασης, η οποία ενδεχομένως να βάλει σε κίνδυνο και την επόμενη σεζόν. Είμαστε ήδη στο Μάιο, τα κανάλια από ό,τι μάθαμε εμείς έχουν κάνει σοβαρά βήματα για την αγορά πάρα πολύ καλών οπτικοακουστικών προϊόντων. Είναι κάτι που μας χαροποιεί. Θέλουμε τα κανάλια να είναι βιώσιμοι οικονομικοί οργανισμοί, να πληρώνονται καλά οι εργαζόμενοι, να καθαρίσει γρήγορα το τοπίο με τις άδειες, να αποδίδουν λογικούς φόρους και να παράγουν πάρα πολύ καλό προϊόν, το οποίο και τη χώρα μπορεί να διαφημίζει και βεβαίως να αποκαταστήσει και την απασχόληση σε ένα ταλαιπωρημένο κλάδο. Αυτό που εμείς θα θέλαμε να δούμε, αυτό που οι εργαζόμενοι στα κανάλια είμαι βέβαιος ότι θα θέλανε να δουν, αυτό που οι πολίτες περιμένουν να δούνε, είναι να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα γρήγορα η διαδικασία. Αυτή είναι η προσδοκία μας και οφείλουμε να το πούμε πάρα πολύ καθαρά. Είμαι σίγουρος, εκτιμώ ότι γνωρίζετε αν τυχόν υπάρχουν αδύναμα σημεία στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Είτε γιατί λείπουν έγγραφα, είτε γιατί υπάρχουν σκιές, είτε γιατί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να έχουν εμφανή παρουσία ή δραστηριότητα εντός των συνόρων και έχουν προταθεί ως πρόεδροι ή υπεύθυνοι εταιριών. Υπάρχουν ενδεχομένως ψεγάδια. Αν υπάρχει κάτι που είναι υπόψη σας, πείτε το. Όχι, εγώ δεν μπορώ και δεν δύναμαι να σχολιάσω. Αυτά που γνωρίζω είναι αυτά που δημοσιεύονται. Προφανέστατα, καμία εικόνα εμείς δεν έχουμε για το περιεχόμενο των φακέλων. Εμείς νομοθετήσαμε. Για πρώτη φορά γίνονται πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια ως προς την προέλευση των κεφαλαίων, τις συνθήκες, τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων, τα προαπαιτούμενα, τα τεχνολογικά και του εξοπλισμού, το εμβαδό των στούντιο. Όλα αυτά τα προαπαιτούμενα δεν υπήρχαν. Τώρα μπήκανε, στο δικό μας νόμο μπήκανε. Σας επαναλαμβάνω, κύριε Χαριτάτε, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη διαδικασία να γίνει ευάλωτη σε νέους κινδύνους καθυστερήσεων. Έτσι, το νομικό μας πλαίσιο είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι προφανές ότι αν κάποιος θεωρήσει ότι τα συμφέροντά του θίγονται, θα ξεκινήσει ένα κύκλο ενστάσεων, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει τη διαδικασία. Οπότε λέτε, περιμένετε τη διαδικασία του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεόρασης που είναι τις επόμενες ώρες και φυσικά το Συμβούλιο της Επικρατείας τις επόμενες 2-3 ημέρες. Ναι, νομίζω ότι εδώ πέρα θα κλείσει ένας κύκλος ο οποίος ταλαιπώρησε δυστυχώς χωρίς να πρέπει να ταλαιπωρήσει και την πολιτική ζωή αλλά και όλο τον κόσμο ο οποίος εργάζεται στα πανελλαδικά κανάλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω, έχει χυθεί πάρα πολύ νερό στα βλάκι και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κύριε Παπά, γιατί έχουμε βρεθεί στα κάγκελα και μάλιστα έχουμε χαλάσει και καρδιές μεταξύ μας άνθρωποι που γνωριζόμασταν δημοσιογράφοι πολιτικοί στο παρελθόν. Πιστεύω ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας ως εργαζόμενοι. Και πολλές φορές βρεθήκαμε και σε σέντρα γιατί φάνηκε ότι τελικά υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εργοδοτών μας, χωρίς οι ίδιοι να ασχολούνται με το αν εμείς είμαστε βιώσιμοι ή όχι, είτε ατομικά είτε ως ομάδες εργαζομένων, τεχνική και δημοσιογράφη. Σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε ευθέως, ποιος δεν θα πάρει άδεια? Ποιος είναι μπορώ, ο εργοδότης, ο υποψήφιος καναλάρχης, ο οποίος για αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες, για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, δεν πρόκειται να πάρει άδεια όσο και αν το παλεύει, υπό ποιες προϋποθέσεις? Δεν υπάρχει αυτή η ερώτησή σας. Δηλαδή, ποιο καναλάρχη θεωρείτε ότι δεν θα το επιτρέψετε όσο και να θέλει να μπει στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα? Γιατί μπορεί να έχει ύποπτα κεφάλαια. Αυτό, μπορεί να έχει Χαρτάτε, πηγές εσόδων, οι οποίες είναι αδιευκρίνησες και παρά τα όσα ήδη καταθέτει ένα φάκελο, δεν μπορούν να διευκρινιστούν με σαφήνεια. Επιτρέψτε μου, σας είπα, εμείς καθορίσαμε για πρώτη φορά ένα πάρα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή έχει γύρω στους 5 μήνες τους φακέλους, τους έχει ελέγξει ενδελεχώς και πάρα πολύ σύντομα θα μάθουμε τα νέα. Λέω όμως και επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά για να είμαι πάρα πολύ σαφής, και η κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος ότι και οι εργαζόμενοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς, πολύ περισσότερο δε οι πολίτες, περιμένουν και θέλουν αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα χωρίς άλλου τύπου εμπόδια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ πέρα οι οργανισμοί
που λέγονται τηλεοπτικά κανάλια ξεκινούν και κάνουν μια προετοιμασία για την καινούργια σεζόν. Να μην χαθεί και αυτή με την εκκρεμότητα των τηλεοπτικών αδειών. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα πλέον. Είναι θέμα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Εγώ σας λέω ότι ποια είναι η δική μας προσδοκία, αφού έχουμε εξαντλήσει την αρμοδιότητά μας στο να θεσπίσουμε το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε σε σχέση με τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών και ποια είναι η βαθιά μας πεποίθηση ότι είναι και η προσδοκία και των εργαζομένων στα κανάλια και των πολιτών. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα περίπου πότε θα μπορέσουν να έρθουν μαντάτα ξεκάθαρα καλά ή κακά για τους εργαζόμενους? Γιατί εγώ για τους εργαζόμενους αναφέρομαι και φυσικά τηλεθεατές θέλουν το καλύτερο δυνατό προϊόν. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι για πρώτη φορά που μπαίνει σε νόμο και αυτό έγινε μετά από πολύ μεγάλη μάχη ένα πάρα πολύ σαφές κάτω όριο σε σχέση με την απασχόληση. Έτσι, διότι πανελλαδικός τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος δεν απασχολεί τουλάχιστον 400 εργαζόμενους, αντιλαμβάνεστε κι εσείς στην τηλεόραση εργάζεστε ότι το προϊόν του θα είναι τουλάχιστον υποβαθμισμένο. Δεν θα είναι προϊόν το οποίο να ανταποκρίνεται στη δημόσια υπηρεσία η οποία λέγεται πανελλαδική εμβέλεια. Έτσι, διότι ένας τηλεοπτικός σταθμός χρησιμοποιεί, θα σας έλεγα, δημόσιο χώρο, που είναι μια συχνότητα. Νομίζω λοιπόν ότι. Και γι' αυτό θα επαναλάβω ότι και οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να θέλουν να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία, οι τηλεοπτικοί σταθμοί να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και βεβαίως να μπουν και σε περιοχές οι οποίες λόγω της κρίσης είχαν, ας πούμε, αποχωρήσει από αυτές. Μυθοπλασία, για παράδειγμα. Επίσης, θα έχουμε εξελίξει μες στο καλοκαίρι? Θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα είναι τις επόμενες μέρες, κύριε Χαριτάτο. Δεν ξέρω. Με δυσκολεύετε, σας παρακαλώ. Εγώ σας δυσκολεύω. Περιμένετε ότι το ΣΤΕ θα αναβάλει την Ολομέλεια προημερών? Εγώ δεν μπορώ να τις καταλάβω. Πλέον τις αναβολές δεν μπορώ να τις καταλάβω. Αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα γίνει η συζήτηση. Δεν σας προβλημάτισαν οι αναβολές στο παρελθόν? Πώς δεν με η πρόσφατη αναβολή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση άδειες τηλεοπτικές δεν σας προβλημάτισε? Με συγχωρείτε, ήμουνα σε ραδιόφωνο και μάλιστα στον αέρα, ναι, όταν έμαθα από το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου σταθμού ότι υπήρχε μία φήμη για πάλι έτσι αναβολή συζήτησης συγκεκριμένης, ναι, υπόθεσης. Τοποθετήθηκα ξεκάθαρα. Δεν τις αντιλαμβάνουμε αυτές τις αναβολές αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί όσο σχεδόν κανένα άλλο και στο ανώτατο δικαστήριο και νομίζω ότι πρέπει αυτή η διαδικασία επιτέλους να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Σας το λέω γιατί αντιπιστώνετε την αγωνία. Υποθέτω περάσατε και από μια ομάδα συνεργατών που σας υποδέχτηκαν, σας έφεραν εδώ. Αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, και των ανθρώπων εδώ που εργάζονται. Είναι απολύτως λογικό, ξέρετε. Δηλαδή, κάθε εργαζόμενος θέλει να ξέρει αν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται έχει έναν σταθερό ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο, ποιες προοπτικές και ποιες δυνατότητες. Δεν είναι απολύτως λογικό. Άρα νομίζω ότι ουδείς δικαιούται στο δημόσιο χώρο αυτή την εκκρεμότητα να την αφήνει στο διενεκές. Μάλιστα. Παράγοντας είναι οι πηγές εισόδων των όσων θέλουν να αποκτήσουν τα κεφαλαία τους. Τα κεφαλαία τους. Τα κεφαλαία τους. Νομίζω ότι για πρώτη φορά, έτσι. Είναι θέμα και δικαιοσύνης, θέμα Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είναι και ευθύνη της πολιτείας και του επίσημου κράτους το να διεκδικήσει μια διαφάνεια, όσο περισσότερη διαφάνεια σε αυτά. Η ανεξάρτητη αρχή αυτή τη στιγμή που κάνει τους ελέγχους. Να διαμαρτυρηθεί διαφάνεια και να διεκδικηθεί. Η ανεξάρτητη αρχή, η οποία για πρώτη φορά κάνει τόσο ενδελεχείς ελέγχους, έχει αξιοποιήσει, νομίζω, στο έπακρο και το θεσμικό πλαίσιο και τις δυνατότητες της πολιτείας για να διακριβώσει την προέλευση των κεφαλαίων. Και πριν πάμε στο φέριμο διάλειμμα, αυτή τη στιγμή έχουμε αφαιρεί το ανταγωνισμό του Ράντου Μέγκα. Είναι ένα κανάλι που το αγαπούν οι τηλεθεατές, έχει μια πλούσια ταινιοθήκη που μπορεί και φέρνει τηλεθέαση, άρα έσοδα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνουν προσωπικό, τουλάχιστον από ό,τι καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι εκεί, αλλά απολαμβάνουν ή απολάμβαναν μέχρι προσφάτως τα έσοδα από διαφημίσεις. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός αυτός? Νομίζω ότι έτσι χαρακτηρίζεται για όσους κατέχουν τα απλά νομικά ή έχουν κοινή λογική. Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιον. Υπάρχει αγωνία δεκάδων, συγγνώμη, υπουργείων εργαζομένων που δεν παίρνουν απαντήσεις από αυτούς που θα έπρεπε να τους πληρώσουν εδώ και τόσους μήνες και να τους δώσουν μια ελπίδα, λίγο φως μέσα από το τούνελ της απόγνωσης. Σε αυτό μπορεί να χωρά κυβερνητική παρέμβαση, χωρά λόγος της πολιτείας και του επίσημου κράτους. Η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί και να ρυθμίζει. Να νομοθετεί δια του κοινοβουλίου και δια της κυβέρνησης και να ρυθμίζει δια της ανεξάρτητης αρχής στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω ότι αναπτύξατε ένα συλλογισμό ο οποίος δεν είναι εύκολα διαψεύσιμος. Δεν μου επιτρέπεται να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία της εξέλιξης και της πορείας των πραγμάτων όπως ήρθαν με το ΜΕΓΑ, κατάλαβαν και οι εργαζόμενοι πάρα πολλά πράγματα.
έτσι, ποιοι από τους εργοδότες τους βάλανε το χέρι στην τσέπη. Ήταν δύσπιστα απέναντι σας. Ναι, ακριβώς. Όχι, και δεν είναι. Ήταν τότε, είχαν πιστεί οι εργαζόμενοι στα τηλεοπτικά κανάλια ότι εμείς βάζουμε σε κίνδυνο την απασχόλησή τους. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι. Αυτό θέλω να πω, να το υπογραμμίσω. Έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Έχουμε μάθει να κάνουμε υπομονή, αλλά νομίζω ότι είμαστε στα τελευταία βήματα. Η μετάδοση προγράμματος από το Μέγκα, που δεν πληρώνει τους εργαζομένους, που πιθανότατα να έχει και έσοδα, δεν ξέρω αν έχει ακόμα διαφημιστικά έσοδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, εγώ δεν το γνωρίζω. Προφανώς. Είναι μια προκλητική περίπτωση αθέμητου ανταγωνισμού για όσους αυτή τη στιγμή. Όσο συνεχίζεται. Όσο συνεχίζεται αυτή η εκκρεμότητα, νομίζω ότι θα έχουμε και φαινόμενα τέτοιου τύπου αθέμητου ανταγωνισμού. Πρέπει να ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία και να λειτουργούν τα κανάλια τα οποία έχουν τις άδειές τους και βεβαίως να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι να καλυφθούν. Προστατέψτε τις οικογένειες των εργαζομένων στο Μέγκα, Υπουργέ. Σας το ζητάμε ως συνάδελφοι με μια λογική αλληλεγγύη. Νομίζω είναι στη σκέψη σας. Κάτι κοιτάξτε, πρέπει να γίνει με τους εργαζομένους. Θα εξαντληθεί το σύνολο του νομικού οπλοστασίου. Όλα τα εργαλεία της πολιτείας θα αξιοποιηθούν, είναι απολύτως προφανές. Και νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι, και εδώ είναι και ο ρόλος ας πούμε των ιδιοκτητών των καναλιών οι οποίοι θα αδειοδοτηθούν, θα έχουν κάθε λόγο να αξιοποιήσουν ένα προσωπικό το οποίο είναι απολύτως πεπειραμένο, γνωρίζει και την ελληνική αγορά, ξέρει να κάνει τη δουλειά του, έχει συμβάλει στο να παραχθούν πραγματικά διαμάντια οπτικοακουστικών μέσων, διότι εδώ που τα λέμε, έτσι και στο εν λόγω κανάλι έχουν παραχθεί. Ξέρετε, πάρα πολύ όμορφα προϊόντα. Οι τηλεθεατές, η πίτα μοιράζεται βάσει τηλεθέασης. Αν το Μέγκα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, αυτός που ακολουθεί από το Μέγκα θα πάρει λιγότερη διαφήμιση, λιγότερα έσοδα, θα καθυστερήσουν πιθανόν οι πληρωμές προσωπικού ή η αποζημίωση άλλων που είναι παλαιόμενων ρόλων ιδιωτήτων στην όποια καθημερινότητα του καναλιού, της εταιρείας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο. Είναι ένα είδος αθέμητο ανταγωνισμού αυτό. Σας λέω, κύριε Χαριτάτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακριβώς μπορεί να αναπαράγεται ακριβώς επειδή δεν έχει καθαριστεί το τοπίο. Επιτρέψτε μου, Υπουργέ, πάμε σε αφαίρημο διάλειμμα και να γυρίσουμε λίγο με την επικαιρότητα γιατί βλέπω ότι έχετε διάθεση. Δεν είχατε. Να σας πω ότι αν μου άρεσε κάτι ιδιαίτερα στην επικοινωνία μας που είχαμε είναι ότι. Μου λέτε, κύριε Χαριτάτε, Σπύρο, θα μιλήσουμε για όλα. Δεν μου δώσατε προϋποθέσεις, δεν είπα τίποτα. Και αυτό δημιουργεί καλή διάθεση, όρεξη στον τηλεθεατή, καλή διάθεση στον δημοσιογράφο για μια συνέντευξη που θέλουμε. Πιστεύουμε ότι ήδη είναι ενδιαφέρουσα. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 με 4 λεπτά. Ο Νίκος Παπάς, υπουργός ψηφιακής πολιτικής επικοινωνίων και ενημέρωσης, παραμένει εδώ στο στούντιο του Ξυπνάμε Μαζί και πάμε σε μια εφόλη συνέντευξη. Επιτρέψτε μου, Υπουργέ. Θέλω να πάμε σε αυτό που από νωρίς το πρωί μας τρολάρουν πολλοί φίλοι τηλεθεατές ότι δεν έχουμε λόγο να το ρωτήσουμε ή δεν θα τολμήσουμε να το ρωτήσουμε. Σαν λες και αφορά εμάς εδώ, ρωτάμε αυτά που μας αφορούν. Θα ρωτήσουμε. Γιατί αυτό το συζητάμε και στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Γιατί όλος αυτός ο καυγάς μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Τσανακόπουλου, μπαίνανε επιχειρηματία και εκδότη όπως είναι ο κ. Μαρινάκης. Τι υποκρύπτει, αν υποκρύπτει κάτι αυτός ο καυγάς και σε τι μπορεί να ενοχλήσει, θα μπορούσε να πει κάποιος φίλος τηλεθεατής, η αντίδραση ενός επιχειρηματία όταν καλεί έναν πολίτη που έχει την θεσμική ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου για να του ζητήσει να του λύσει μια πορεία ή να του ζητήσει τη βοήθειά του. Όταν ο ίδιος νιώθει ότι είναι θυγμένος. Ο κ. Μαρινάκης δεν τηλεφώνησε για να ζητήσει χρηστική πληροφορία. Τι συμβαίνει, υπάρχει πόλεμος κυβέρνησης και μεταξύ της κυβέρνησης του κ. Μαρινάκη. Η κυβέρνηση έχει από την αρχή της θητείας της διακηρύξει και κάνει καθαρό στους πάντες ότι θα είναι σε ανελαίητο πόλεμο με τη διαπλοκή. Τώρα, αν ο κ. Μαρινάκης νομίζει ότι μπορεί να τηλεφωνήσει στους δικούς του υπαλλήλους 10.30 το Σάββατο το βράδυ, μπορεί να το κάνει. Στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και στα μέλη της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν διέψευσε ο κ. Μαρινάκης το τηλεφώνημα, αλλά είπε ότι εγώ γενικά ρώτησα τον κ. Τσανακόπουλο. Ξέρετε όμως κάτι, εδώ πέρα είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Ο οποίος με ξέρετε, φαίνεται ότι ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιοι είχαν συνηθίσει το πολιτικό προσωπικό να του συμπεριφέρονται ως υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησής τους. Λοιπόν, αυτή η περίοδος έχει κλείσει οριστικά. Και αυτό δεν αφορά τη δική μας παράταξη. Θα έπρεπε να αφορά και την αντίπαλη παράταξη. Υπήρχαν πολιτικοί στο παρελθόν της συντηρητικής παράταξης, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ καθαρό στη σχέση τους με τον επιχειρηματικό κόσμο το ποιος έχει τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο τον έχει η δημοκρατική πολιτεία μας. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις, τα συμφέροντά τους θα τα υπηρετούν βεβαίως και θεμητά θα επιζητούν το κέρδος μέσα στα πλαίσια των κανόνων που η πολιτεία θεσπίζει.
Αυτή είναι η πρέπουσα σχέση σε μια δημοκρατία. Είναι απαιτητικό το τηλεφώνημα, κύριε Παπά. Γιατί κάποιος θα πει ότι ένας πολίτης έχει δικαίωμα, ναι, ακόμα και αν είναι επιχειρηματίας, δηλαδή είτε έχει οικονομική δύναμη είτε όχι. Ότι αν αισθάνεται ότι θίγεται, να απευθυνθεί σε αυτό που τον θίγει ή στο περιβάλλον και να ζητήσει εξηγήσεις. Σας πω. Δεν υπήρχε περίπτωση να απειληθεί ή να αισθανθεί ότι απειλείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή η κυβέρνηση δεν απειλείται. Δεν ξέρω πώς έχει μάθει ο καθένας να κάνει τις δουλειές του. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Και καλό νομίζω για άπαντες είναι να το καταλάβουν όλοι. Το παρελθόν μας και το πολύ πρόσφατο, αλλά και η πορεία αυτής της παράταξης έχει δείξει. Τώρα, αν κάποιος βλέπει τη σκιά του και νομίζει ότι είναι τον πόη του, εντάξει, τι να κάνουμε. Σημείο αναφοράς, από όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον οι τηλεθεατές, γνωρίζω ότι αιτία του τηλεφωνήματος ήταν ένα non-paper, όπως λέμε, ενός κειμένου, στο οποίο χαρακτηρίζεται ο επιχειρηματίας, αν θέλετε, άδικα για αυτόν, για μια εκκρεμότητα που έχει με τη δικαιοσύνη. Σοβαρή εκκρεμότητα. Μια δικαστική υπόθεση, στην οποία έχει εμπλακεί ο ίδιος και πιθανόν και συνεργάτες του. Και σου λέει, δεν μπορείς εσύ ως κυβέρνηση, μέσα από ένα κείμενο, να με χαρακτηρίζεις σαν να έχεις μια δικαστική απόφαση στα χέρια σου, τελεσίδικη, που λέει ότι εγώ έχω εμπλακεί και έχω αυτή την ευθύνη απέναντι σε μια σοβαρή αδικοπραξία. Σε μια πάρα πολύ σοβαρή άδικη πράξη. Έχει δικαίωμα να αντιδράσει. Το τι έχει συμβεί νομίζω ότι θα το κρίνει η δικαιοσύνη πάρα πολύ σύντομα ούτως ή άλλως. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες τακτικές από τα έντυπα του κυρίου, τακτικές συκοφαντίας, τακτικές δυσφήμισης, οι οποίες βεβαίως μετά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το γνωστό τους εμετό και εξαπολύουν τις γνωστές συκοφαντίες να αναδιπλώνονται, να ζητούν συγγνώμη, αλλά αυτές οι συγγνώμες να περνάνε στα ψηλά. Επαναλαμβάνω, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα σχέσεων επιχειρηματικού κόσμου και πολιτείας. Άπαντες πρέπει να αντιληφθούν ότι τον πρώτο λόγο σε αυτή τη χώρα θα τον έχει η δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία μας. Είτε είναι αυτή η κυβέρνηση, είτε είναι η επόμενη. Αυτό το νόημα έχει η θέσπιση των κανόνων. Εντάξει, ενδεχομένως κάποιοι να νομίζουν ότι με την πολιτεία θα συνδιαλέγονται με τον τρόπο που συνδιαλέγονται στις business τους. Η πολεμική των δημοσιευμάτων δεν μπορεί να είναι απλά αυστηρή ή, αν θέλετε, ακραία δημοσιογραφική κριτική. Όχι, όχι. Η ακραία δημοσιογραφική κριτική. Τι είναι αυτό, δώστε μας δύο παραδείγματα που θεωρείτε ότι ξεφεύγουν τη δημοσιογραφική κριτική. Έστω και ακραία κριτική. Είχε γίνει ολόκληρο ντόρο για την υποτιθέμενη προμήθεια που έπαιρνε, λέει, ο Κατρούγκαλος από εργαζόμενους. Μία εβδομάδα δημοσιεύματα. Ζητήσανε συγγνώμη. Είχα συκοφαντηθεί εγώ ότι μαζί με το Σπίρτζι έχουμε στήσει γραφείο εξυπηρετήσεων. Επίσης μία εβδομάδα δημοσιεύματα, ζητήσανε συγγνώμη δημοσίως. Η Όλγα Γεροβασίλη, τι έχει υποστεί. Δηλαδή, αυτά, αν τα βάλετε στη σειρά, θα δείτε ότι δεν είναι έτσι απλώς σημεία. Είναι σύστημα δράσης. Είναι τρόπος εντός πολλών εισαγωγικών δημοσιογραφίας. Γνωρίζω ότι θα καταφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον. Να κάνει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, να δείτε. Η πολιτεία μας, ακόμα και στον άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί, έχει θεσπίσει εγγυήσεις. Και στον υπόδικο του δίνει δικαιώματα να έχει και δίκαιη δίκη και διαφάνεια και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Να κάνει ό,τι νομίζει. Κανένας δεν θα του πει μη το κάνεις ή γιατί το κάνεις. Κανένας, απολύτως. Αλλά οι συμπεριφορές αυτές οι οποίες ορισμένοι γνωρίζανε, νομίζω ανήκουν στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν ισχύει η πρόταση Τζανακόπουλου για να καταθέσει ο ίδιος. Ήταν, νομίζω, πάρα πολύ καθαρός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήπως δεν πρέπει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένας άνθρωπος που φέρει αυτή την θεσμική ιδιότητα, να καταθέτει μηνύσεις για οποιοδήποτε ακόμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει αυτή τη θεσμική ιδιότητα, νομίζω ότι οφείλει σε κάθε περίπτωση να προστατεύει και το πρόσωπό του, αλλά και το ρόλο τον οποίο έχει κληθεί από τον Πρωθυπουργό να επιτελέσει. Πάμε, σας παρακαλώ, σε άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είχαμε το τηλεοπτικό καυγά Αυλωνή του Δημήτρη Καμένου. Ασυνήθιστος τηλεοπτικός καυγάς. Νομίζω ότι κάπου ξέφυγαν και οι δύο φίλοι. Ευγενέστατη κυρία Αυλωνή, το ευγενέστατος κύριος Καμένος. Συμβαίνει κάτι με τους ανεξάρτητους Έλληνες ή με τον Πάνο Καμένο? Νομίζω ότι... ή το προμένο Δημήτρης Καμένος? Νομίζω ότι με τον Πάνο Καμένο είναι η συνεργασία μας πάρα πολύ ισχυρή, συμπαγής. Δεν πρέπει να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή? Ή μήπως ολοκληρώνεται σιωπηρά? Όχι, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, κύριε Χαριτάτε. Θέλετε να θυμηθούμε μαζί ποιος ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός ο οποίος ολοκλήρωσε τετραετία στην Ελλάδα? Κώστα Σιμίτης 2000 με 2004. Λοιπόν, ο Αλέξο Τσίπρας θα είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος θα ολοκληρώσει την τετραετία, θα εξαντλήσει τη λαϊκή εντολή και αυτό θα γίνει κατορθωτό ακριβώς διότι έχουμε τα πάρα πολύ απτά αποτελέσματα της πολιτικής μας. Δεν είναι η απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τότε τι συμβαίνει με τον βουλευτή Δημήτρη Καμένο, να ρωτήσετε τον που ίδιο. Έφτασε η Ελένη Αυλωνή του να τον εκθέσει στον αέρα και να του πει ότι ετοιμάζει για τη Νέα Δημοκρατία? Να ρωτήσετε τον ίδιο. Το αν ετοιμάζεται για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι θα φανεί. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος για
γιατί, για ποιο λόγο και πώς κάθε δημόσια παρέμβασή του είναι απολύτως αξιοποιήσιμη, να μην μπορεί και σε πολλές φορές ταυτόσιμη με την κριτική που εξαπολύει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, μου λέτε ότι ο Δημήτρης Καμένος δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία. Σας λέω ένα αντικειμενικό γεγονός τώρα. Δεν πρόκειται εγώ να ασχοληθώ παραπάνω με τον Δημήτρη Καμένο. Είπα ότι εδώ πέρα έχουμε μία τακτική η οποία νομίζω αποτυπώνεται πάρα πολύ καθαρά. Μάλιστα. Ξεκάθαρος, σαφής. Υπόθεση Κρυμεζή. Διεθνούς φήμης επιστήμονας, μια προσωπικότητα αξιοζήλευτη, πολύ σήμαντη. Εξαιρετικός. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για το δυναμικό εγχείρημα του να αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα μια διαστημική υπηρεσία, όταν ο επικεφαλής, το πρώτο πρόσωπο που την εκπροσωπεί, βγάζει στη δημοσιότητα μια επιστολή που εκθέτει την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό του, αλλά και την κυβέρνηση όσον αφορά τις ενέργειες που φέρεται να καταγγέλει. Τι συμβαίνει και γιατί το follow the money, για να πάμε στην ουσία, στο ψητό. Νομίζω ότι είναι μια αστοχία την οποία ο κύριος Κρυμεζής, ο οποίος έχει δώσει 7-8 συνεντεύξεις από προχθές, δηλαδή πήγε σε δύο διοικητικά συμβούλια, έχει δώσει 8 συνεντεύξεις. Τι χάλασε στη σχέση σας? Δεν μπορώ να καταλάβω, διότι ο κύριος Κρυμεζής είχε και πάρα πολύ ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό του οργανογράμματος της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας και βεβαίως τώρα αυτά που δημοσίως λέει πάρα πολλά είναι απολύτως αστήριχτα και κυρίως νομίζω γίνονται βούτυρο στο ψωμί του πολιτικού προσωπικού, το οποίο τη διαστημική πολιτική την ήθελε χαμένη. Κύριε Παπά, μιλάει για εκατομμύρια. Πού μιλάει είναι για ποσά, μιλάει για μια διαχείριση ποσού 16 εκατομμύρια, μιλάει για μικροδορυφόρους που θα φτάσουν στους 15 εκατομμύρια. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω. Να το πούμε στους τηλεθεατές σας, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι υποσύσταση. Ναι. Συγκροτήθηκε το Διοικητικό του Συμβούλιο στα μέσα του Μαρτίου. Είχαμε την αποχώρηση του κύριου Κρυμεζή, επανασυστήθηκε πριν από λίγο. Ο κύριος Κρυμεζής πρόλαβε να πάει σε δύο διοικητικά συμβούλια. Ο οργανισμός δεν έχει ούτε αφημί ακόμα, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε έχει εισπράξει, ούτε έχει διαχειριστεί μισό ευρώ από το δημόσιο χρήμα. Το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ευρύτερη συζήτηση, την οποία πρέπει να την κάνουμε. Το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων σχεδιάστηκε 8 μήνες πριν τη συγκρότηση του οργανισμού. Υπάρχουν δύο τρόποι, δεν ξέρω αν θα γίνω βαρετός, αλλά θέλω να το εξηγήσω αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσεις. Επειδή υπάρχει καχυποψία από την κοινή γνώμη, θα σας ακούσω πολύ με προσοχή να το ξέρετε αυτό. Γιατί μιλάνε για εκατομμύρια. Το βάλε στη σέντρα της επικοινωνίας του κ. Κρυμεζής. Ξέρει τους επιστήμονες, αλλά γνωρίζει και την επικοινωνία από ό,τι φαίνεται καλά. Επαναλαμβάνω. Όταν μιλάμε για χρήματα που τσιτώνει. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός δεν έχει αφημί, δεν έχει εισπράξει από το δημόσιο τίποτα, δεν έχει κόψει ένα τιμολόγιο, δεν έχει προμηθευτεί τίποτα. Απολύτως. Η διαχείριση σε σχέση με τα λεφτά του διαστήματος που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα είναι η συνδρομή προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ύψους περί των 15 εκατομμυρίων το χρόνο, τα οποία επανέρχονται στη χώρα με τη μορφή προγραμμάτων. Εκεί ο κύριος Κρυμεζής έχει ιστορία και ρόλο. 2005 με 2010 ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Άρα λοιπόν έχει αυτός λάβει μέρος ήδη στη διαχείριση, ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός δεν έχει. Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσεγγίζει κανείς την πολιτική για το διάστημα, κύριε Χαριτάτε. Ο ένας είναι να ασχολείσαι με τις αποστολές σε μακρινούς πλανήτες, ο οποίος είναι μια καταπληκτική, ας πούμε, πραγματικά δραστηριότητα, την οποία η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να την υπηρετήσει. Είναι μια χώρα η οποία ξεκινάει αυτή τη στιγμή να έχει αυτόνομη διαστημική πολιτική. Υπάρχει και ένας άλλος κλάδος του διαστήματος. Είναι ο κλάδος της εκτόξευσης αντικειμένων και της ανάπτυξης υπηρεσιών. Δηλαδή, δορυφόροι, μικροδορυφόροι, νανοδορυφόροι. Ειδικά στο πεδίο των μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, είναι ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος κλάδος. Και η Ελλάδα, και σας το λέω εγώ, δεν το ήξερα πριν να λάβω αυτό το χαρτοφυλάκιο. Προκλητικά απούσα εδώ και δεκαετίες. Προσέξτε όμως, ήταν απούσα ως πολιτεία. Δεν ήταν απόντες οι Έλληνες ερευνητές. Και προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος που 4 ελληνικά πανεπιστήμια, με άριστους καθηγητές, με άριστους ερευνητές, διότι είναι και έτσι ένα πρόβλημα να μιλάμε για την αριστεία, αλλά και αφορά ένα μόνο πρόσωπο, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα φτιάξουν τους μικροδορυφόρους, δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπανε κάτσε να δούμε πώς κατασκευάζεται ένας μικροδορυφόρος. Τα έχουν ήδη κάνει. Δηλαδή, εγώ τι έπαθα ένα πρωί, άνοιξα την εφημερίδα και είδα ότι η Ελληνικό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα QB50 της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος για την εκτόξευση 50 μικροδορυφόρων. Και λέτε γιατί δεν είμαι εκεί. Γιατί όχι εμείς. Γιατί ως κυβέρνηση δεν παίρνουμε αυτό. Ναι. Γιατί λοιπόν εμείς, και σας επαναλαμβάνω. Ο κ. Κρυμίζης δεν συνεννούσε, δεν συμμεριζόταν αυτή την άποψη. Προέκυψε μια διαφωνία η οποία φάνηκε ότι ήταν υπέρβλητη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τα όχι του κ. Κρυμίζη σε αυτά που επιθυμούσε το πρόγραμμά σας. Δεν θα ήθελα να μπω περαιτέρω, αλλά σας είπα ότι εδώ υπήρξε μια σαφής διαφωνία η οποία ήταν ανυπέρβλητη. Άρα μου λέτε εκατομμύρια δεν υπάρχουν. Δεν θα μπορούσαν. Λογαριασμοί δεν υπάρχουν για να μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά. Τίποτα, εδώ δεν υπάρχει αφήμη. Πώς θα συζητάμε για επιδοτήσεις, εκατομμύρια ή οτιδήποτε άλλο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά γιατί μιλάμε για ένα κοπανιστό εντυπώσιο. Ναι, νομίζω ότι εδώ ήταν η δημιουργία εντυπώσεων κυρίως. Είναι δύσκολο να πεις ότι ένας επιστήμονας τέτοιου κύρους θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω, ή τουλάχιστον δεν θα μπει μόνος του. Κοιτάξτε, ο κύριος Κρυμιζής είναι αυτός που είναι. Έχει ένα αδιαφεσβήτητο επιστημονικό κύρος. Αυτή τη στιγμή οι δημόσιες δηλώσεις του γίνονται πρώτη ύλη για αυτούς που την διαστημική πολιτική της χώρας θα. Να σας θυμίσω την άλλη καταγγελία. Έμεση Κρυμιζή που λέει ότι ο αντικαταστάτης μου, ο άνθρωπος που μπαίνει στη δική μου θέση, έχει ένα συμβίβαστο ρόλο. Θα μπει ως επικεφαλής, αλλά ταυτόχρονα έχει σχέση με την ΕΛΑΣΑΤ. Κανένα συμβίβαστο. Είναι ένα κονσόρτσιουμ αραβικών κρατών στο οποίο πωλήθηκε κακώς ο δορυφόρος του ΟΤΕ όταν έγινε η ιδιωτικοποίηση. Ναι, διότι το θυμόμαστε τότε, αυτό, το την παρουσίαση. Αυτό, ναι, αυτό ήταν ένα έγκλημα κατά τη γνώμη μου. Δεν έπρεπε να πωληθεί ο δορυφόρος για λόγους πάρα πολλούς. Ναι. Εμείς, θα μπορούσε κάποιος να κατηγορηθεί για απιστία εξαιρετικά. Επαναδιαπραγματευτήκαμε λοιπόν. Επαναδιαπραγματευτήκαμε κύριε Χαριτάτε και είπαμε τι, ότι το κέντρο ελέγχου του δορυφόρου παραμένει στην Ελλάδα, ότι αυξάνονται οι αναμεταδότες οι οποίοι ανήκουν και τους διαχειρίζεται η ελληνική πολιτεία, διότι ο δορυφόρος αυτός είναι, ας πούμε, στο ελληνικό οικόπεδο, ναι, στο διάστημα, έτσι. Εκεί, από εκεί προκύπτουν τα δικαιώματα της χώρας και παίρνουμε και άλλα αντισταθμίσματα από τη σύμβαση την οποία έχουμε επεκτείνει. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ο αντικαταστάτης του κ. Κρυμιζή είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένου κύρους στον χώρο του. Μέχρι στιγμής γράφονται πολλά για αυτό το διαδίκτυο. Δεν πειράζει τώρα, κοιτάξτε. Δεν θα ήθελα να είμαστε στη θέση του. Μέχρι θα ήταν ποτέ θεμητό εκ μέρους μας να τον ρωτήσουμε αν είναι πιστός ή όχι για να πούμε αν θα έρθει. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε ένα τέτοιο σούσουρο, όπως λέει ο απλός κόσμος. Γιατί υπάρχει σκάνδαλο. Και αν υπάρχει το follow the money που λέει ο επιστήμονας Κρυμιζής και δεν υπάρχει ούτε καν αφημί, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει υπογραφεί που να δεσμεύει ένα λογαριασμό και να έχουμε ποσά μέσα. Πώς συζητάμε για ένα οικονομικό σκάνδαλο? Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις καταγγελίες. Δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα υπάρχει απλώς ένα παιχνίδι εντυπώσεων το οποίο νομίζω είναι κενό. Απολύτως. Η Ελλάδα θα αποκτήσει διαστημική πολιτική πάρα πολύ συμπαγή, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Ξέρετε πόσες εφαρμογές αφορούν τους μικροδορυφόρους και τους δορυφόρους. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Επιβεβαιώστε μου το ρεπορτάζ ή διαψεύστε το. Έχω στο ρεπορτάζ μου την συνάντησή σας με τον Αλέξη Τσίπρα για αυτό το θέμα. Για την υπόθεση Κρυμιζή. Ξεχωριστή συνάντηση. Όχι, δεν έγινε. Γνωρίζω ότι υπάρχει ενόχληση του Αλέξη Τσίπρα για το πώς ένας επιστήμονας στον οποίο εμπιστευτήκατε αυτό το δυναμικό πρωτοφανές εγχείρημα για την ελληνική πραγματικότητα βγαίνει δημόσια και καταγγέλει την δυνατότητα που του δώσετε. Εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά τα ρεπορτάζ. Υπήρξε αντίδραση Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά τα ρεπορτάζ. Τώρα εντάξει, τώρα ο καθένας. Αντίδραση Αλέξη Τσίπρα. Ποια αντίδραση, είδατε καμία αντίδραση? Εδώ είναι καθαρό. Ο Πρωθυπουργός είναι ενημερωμένος από την πρώτη στιγμή για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ξέρει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες. Έχει ενημερωθεί και από τον Υπουργό Άμυνας, με τον οποίο είχα εγώ εξαντλητική συζήτηση στο Υπουργείο Αμήνης για το πώς μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να αξιοποιήσουν το δορυφορικό πρόγραμμα της χώρας και, εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν αφήσει. Σκοπίμως θα έλεγα, τη χώρα στο διαστημικό μηδέν, αυτοί δηλαδή που δεν είχαν καμία πρόνοια για να αποκτήσει η χώρα μια συμπαγή διαστημική πολιτική, καλό θα είναι να είναι και μετρημένοι στο δημόσιο διάλογο. Έτσι, διότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εντάξει, την καλωσορίζουμε σε κάθε στιγμή την κριτική, αλλά εξαπολύεται από ανθρώπους και από κόμματα τα οποία την χώρα την έβγαλαν σκοπίμως. Εκτιμάται δηλαδή ότι η αντίδραση, η ανθρώπινη εύλογη ενός εξαιρετικού επιστήμονα που βρίσκεται σε μια φάση ζωής που μπορεί εύκολα να θυχτεί ή να αντιδράσει σε κάτι που δεν το αρέσει. Το εύλογο ή όχι, ας το κρίνει. Πρώτη ύλη αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές. Δηλαδή, αν κάποιοι αξιοποίησαν τον επιστήμονα Κρυμιζή για να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σε ένα τέτοιο εγχείρημα στο οποίο θα πρέπει να συνενούν. Δεν θα πρέπει να είναι κοντά σας και η Νέα Δημοκρατία στο να υπάρξει επιτέλους αυτή η διαστημική πραγματικότητα στην Έπρεπε, αλλά δεν το βλέπω. Είναι θέσεις εργασίας, είναι άμυνα της χώρας, είναι τηλεπικοινωνίας, είναι τα πάντα. Ναι, και θα σας έλεγα κυρίως. Να πούμε ένα παράδειγμα, δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Οι ελληνικές δορυφορικές πλατφόρμες τηλεόρασης, οι συνδρομητικές, να μην πω τα ονόματα για λόγους έτσι, να μην κάνουμε έμεση διαφήμιση, δεν είναι στον ελληνικό δορυφόρο αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην είναι?
Γιατί οι ένοπλες δυνάμεις να μην μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις καινούργιες δυνατότητες που δίνει η αξιοποίηση του δορυφόρου μας? Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Και εκεί πέρα θα θέλαμε βεβαίως μια έτσι ομοθυμία από τις πολιτικές δυνάμεις. Ή στο να παράξουμε από την αρχή μέχρι το τέλος τη δική μας συστοιχία μικροδορυφόρων. Δεν θα πληρώσουμε λεφτά για να εκτοξευτούν, διότι έχουμε δικαιώματα τέτοια στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Θα έχουν χτιστεί από ελληνικά πανεπιστήμια και το κέντρο ελέγχου τους και τα κέντρα δεδομένων θα είναι στην Ελλάδα. Κύριε Παπά, πόσο μπορούμε να αντέξουμε ή να συμμετέχουμε ή να ελέγξουμε τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο, που ήδη αυτή τη στιγμή είναι ενεργός με την γείτονα Τουρκία? Σε τρία λεπτά επιστρέφουμε, φίλοι τηλεθεατές, για τις απαντήσεις, όπως και επίσης το ερώτημα. Θα γίνουν εκλογές και πότε ακριβώς? Είναι ενδεχομένως ένα επικοινωνιακό τρίκ της κυβέρνησης που ρίχνει άλλον ως λαγό για να κάνει τοποθετήσεις, γιατί θέλει άλλα να δώσει την πραγματικότητα. Δηλαδή να μας δώσει άλλες ημερομηνίες και δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις. Θα τα απαντήσουμε όλα αυτά. Σε τρία λεπτά επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Παπάβα, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης, εδώ, στο κανάλι Ε και στο Ξυπνάμε Μαζί. Είχαμε μείνει, Υπουργέ, στο λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος, ο διάμορφος της επικοινωνίας και των εντυπώσεων, πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικός και από τα ίδια τα πυρά. Δεν έχουμε απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Έχουμε όμως την ψυχολογία και το φρόνημα πληθυσμών να καταραίει ή να αποθεώνεται ή να εξυψώνεται κατά περίπτωση. Πόσο έτοιμοι είμαστε να τα απεξέλθουμε ή να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ή αν είναι ενεργός αυτός και κάτι συμβαίνει που εμείς δεν γνωρίζουμε? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι προφανές ότι κάθε πολιτική ηγεσία και ειδικά μια ηγεσία η οποία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο όπως αυτή της Τουρκίας θα επιχειρήσει έτσι να δημιουργήσει εντυπώσεις. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να διαφυλάξουμε το εξαιρετικό μας όπλο, το οποίο πέρα από την αποτελεσματική αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων είναι και το διπλωματικό εκτόπισμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε δείξει ότι είμαστε και αξιόπιστοι απέναντι στους εταίρους και τις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχουμε, και αυτές τις συμμαχίες μπορούμε να τις αξιοποιούμε στον κατάλληλο χρόνο. Είναι προφανές ότι το σκηνικό της έντασης, το οποίο επιχειρεί η τουρκική ηγεσία πολλές φορές να οικοδομήσει, δεν την έχει βοηθήσει. Δεν βελτιώνει ούτε την εικόνα της, ούτε το σεβασμό τον οποίο τρέφουν άλλοι για την γείτονα Τουρκία. Εγώ, για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω το εξής. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Θα είμαστε γείτονες και για τις επόμενες εκατοντάδες χρόνια, έτσι δεν είναι? Άρα οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε μέρημνα και προσδοκία να εξομαλυνθούν οι σχέσεις, είμαστε εμείς. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Έχουμε την διαρκή κράτηση, ομοιρία ή αιχμαλωσία, καθένας έχει τη δημόσια τοποθέτησή του, των δύο παρικαριών μας, των δύο στρατιωτικών μας. Πολλοί εκτιμούν ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί από πλευράς της κυβέρνησης. Η επιμένει η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, ότι όλα συνέβησαν, είναι απόρρια της επίσκεψης Ερντογάν στη χώρα μας και ήταν, λένε, σφάλμα και μόνο η αποδοχή της επίσκεψης, η πρόταση της επισκέψεως, αλλά και ο χειρισμός σε κάθε δημόσια αναφορά των τοποθετήσεων ή των συνομιλίων μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας και Προέδρου Ερντογάν, Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και Προέδρου Ερντογάν. Θεωρούν ότι υπήρχε μια αστοχία που έφερε τα μη αναμενόμενα στην συνέχεια. Την ακούω αυτή. Δηλαδή τον εμβολισμό του Γάβδος, την εχμαλωσία, ομοιρία ή, εν πάση περιπτώσει, την κράτηση έως τώρα, δύο μήνες σχεδόν, των δύο στρατιωτικών. Θέλω μια θέση και από εσάς. Θα σας πω. Καθάρι, κατά το δυνατόν. Νομίζω ότι την ακούω αυτή την κριτική. Νομίζω ότι εξαπολύεται συστηματικά. Είναι απολύτως άστοχη, κατά τη γνώμη μου. Με την έννοια ότι η στάση της Τουρκίας και της τουρκικής ηγεσίας απορρέει πολύ περισσότερο από τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο μέτωπο της Συρίας. Και όχι στο γεγονός ότι εμείς καλώς επιδιώξαμε να γίνει και η επίσκεψη. Στην οποία επίσκεψη θέλω να σας θυμίσω ότι πολλοί από αυτούς που τώρα ασκούν κριτική μας κάνανε κριτική για υψηλούς τόνους. Και όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και συνεκτικότητα ως προς την κριτική η οποία αναπτύσσεται απέναντί μας, την οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπω. Το θέμα των στρατιωτών μας. Το θέμα των στρατιωτών μας είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά, μας προβληματίζει και μας απασχολεί διαρκώς. Γίνονται οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν και δουλεύουμε για να τους έχουμε κοντά μας το δυνατόν συντομότερο. Η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι είναι κράτος δικαίου και να εγγυηθεί τις συνθήκες εκεί πέρα των στρατιωτών και βεβαίως να μην νομίζει ότι μπορούν όλα τα πράγματα να μπαίνουν στο ζύγι. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, να έχω τη δική σας άποψη για την παρουσία του Φώτη Κουβέλη στη θέση του αναπληρωτή υπουργού, με τα σφάλματα ή τις αστοχίες τις επικοινωνιακές. Δηλαδή,
η αναφορά περί επεισοδίου, όταν ο Υπουργός Καμένος έλεγε ότι δεν υπήρξε παραβίαση από το τουρκικό ελικόπτερο, θυμίζω το περιστατικό, στην Βραχονισίδα. Την λίγα 24 ώρα μετά ο κ. Κουβέλης δηλώνει ότι υπήρξε παραβίαση του εναερίου χώρου. Μετά είχαμε την υπόθεση των γαλλικών φρεγατών, με όποια τοποθέτηση έκανε ο κ. Κουβέλης. Συμβαίνει κάτι στη σχέση μεταξύ Καμένου Κουβέλη ή Κουβέλη και των στελεχών της κυβέρνησης? Αυτονομείται ο κ. Κουβέλης? Όχι, αλίμονο. Ίσα-ίσα. Νομίζω καταρχήν ότι ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι έχουμε τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Θέλω να σας θυμίσω ότι πάρα πολύ... Φάνηκε επαρκώς ανενημέρωτος ή... Δεν θα συμφωνήσω, κύριε. Νομίζω ότι έχουν δοθεί, κύριε Χαριτάτε, οι απαραίτητες εξηγήσεις για το θόρυβο ο οποίος σηκώθηκε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα δίδυμο και στο Υπουργείο Άμυνας, το οποίο έχει τις απαραίτητες ισορροπίες τις πολιτικές και θα αποδειχθεί πάρα πολύ λειτουργικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να θυμίσω ότι, επειδή αναφέρθηκε, ότι η συμμετοχή του Φώτη του Κουβέλη στην κυβέρνηση είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από κάποιους οι οποίοι τον αποθέωναν όταν η Δημοκρατική Αριστερά συμμετείχε στην συγκυβέρνηση με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, στο πρώτο διάστημα της κυβέρνησης Σαμαρά. Πάμε στα δικά σας, του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτή η τάση των 53. Θεωρείτε ότι επικεφαλής, αφού ενεργός είναι όσον αφορά την οικονομική πολιτική ο κ. Τσακαλώδος, φέρεται ως επικεφαλής ο κ. Φίλης, ο οποίος αμφισβητεί πολλές από τα επιχειρήματα των κυβερνητικών στελεχών, ή αν θέλετε έχει μια αντιεπικοινωνία. Αναφέρθηκε στις συντάξεις, αναφέρθηκε στην συνεχιζόμενη λιτότητα, γιατί καθαρή έξοδο μιλάμε. Ποιος είναι ο ρόλος του κ. Φίλη μέσα στους 53, κατά την άποψή σας, ή μέσα στην εικόνα της κυβέρνησης, γιατί ήταν και πρώην υπουργός? Κοιτάξτε τώρα, για την τάση των 53 θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ, να σας πω ποιος και τι, διότι έχουμε δει κάποια κείμενα τα οποία δεν έχουν υπογραφές. Όταν λοιπόν βλέπουμε κείμενα ανυπόγραφα, δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται έτσι ο κομματικός διάλογος. Είναι έτσι παραγωγική η τάση των 53, ή είναι παραγωγικός? Παραγωγικός είναι ο δημοκρατικός στην διάλογος. Στην αγωνία ενδεχομένως κυβέρνησης να πράξει ότι παραγωγικός είναι ο δημοκρατικός διάλογος. Ο δημοκρατικός διάλογος πάντα είναι παραγωγικός, νομίζω. Αλλά αυτός γίνεται με πάρα πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Όταν ο Νίκος ο Παπάς έχει μία άποψη, την διατυπώνει, την υπογράφει και μέσα στα όρια των καθηκόντων, έτσι, και των υποχρεώσεων που απορρέουν και από το καταστατικό μας και βεβαίως από το Σύνταγμα της χώρας, διότι είμαστε στην κυβέρνηση, όλοι λειτουργούμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, ούτως ώστε και ο διάλογος ο οποίος αναπτύσσεται, ο οποίος είναι θεμητός σε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα το οποίο είναι στην κυβέρνηση, είναι προφανές ότι θα υπήρχε, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, ούτως ώστε αυτός να γίνεται με απολύτως καθαρούς κανόνες. Η τουρκική φίλη ενοχλεί την κυβέρνηση, προβληματίζει την κυβέρνηση? Έχει ο καθένας, νομίζω, κάθε δικαίωμα να διατυπώνει την άποψή του, ακόμα και αν σε κάθε ευκαιρία επιδιώκει να διαφοροποιείται. Οι βουλευτές κρίνονται και από αυτά που λένε και από αυτά που κάνουν. Δηλαδή, αν ένας βουλευτής είναι συνεπής και ψηφίζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, νομίζω ότι και αυτό είναι στοιχείο της παρουσίας του. Λέτε δηλαδή, μπορεί να λέει ότι θέλει στη δημόσια διάλογο? Δεν είπα ακριβώς έτσι. Έλα να ψηφίσεις για την κυβέρνηση. Δεν είπα ακριβώς έτσι. Προφανέστατα, στην πλήση της δημοκρατίας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά αν εγώ, κύριε Χαριτάτε, σας πω, ας πούμε, ότι είναι κακός ο νόμος για τις άδειες, θα μου πείτε, κύριε Παπά, μας δουλεύετε, δεν τον φέρατε και τον ψηφίσατε. Πώς μπορείτε και βγαίνετε τώρα και τον κριτικάρετε? Άρα αυτό θέλω εγώ να υπογραμμίσω. Το ίδιο ισχύει προφανώς για όλους μας. Για την περίπτωση της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια ισχύει για όλα. Βεβαίως, από τη στιγμή που ψηφίζεις κάτι, πρέπει και να το υπερασπίζεσαι και δημόσια. Εντάξει, γιατί άλλα λένε δημόσια και άλλα ψηφίζουν. Αυτό έχει εκνευρίσει τον πολίτη. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια συνέπεια? Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ, σαν δημόσιο πρόσωπο, θα είναι. Εσείς ασκείτε τον προβλεπόμενο έλεγχο στα ιστορικά του κόμματος? Ότι, κοίταξε, κυρία μου, κυρία μου, όταν κάτι το ψηφίζουμε, το υπερασπιζόμαστε και πριν το ψηφίσουμε και μετά. Έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες πρόνοιες και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παραβιαστεί αυτή τη στιγμή. Διατυπώνονται δημοσίως οι απόψεις, προχωρούμε κανονικά. Η κυβέρνηση έχει μια συμπαγή πλειοψηφία, η οποία είναι πολιτική, δεν είναι αριθμητική, ξέρετε. Γιατί σας είπα και πριν το διάλειμμά μας, ότι και εδώ είναι και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαν μεγαλύτερες πλειοψηφίες από εμάς δεν αντέξανε? Η κυβέρνηση Παπαδήμου με 250 βουλευτές, γιατί κατέρευσε? Η πρώτη κυβέρνηση των τριών κομμάτων, η οποία είχε πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία από τη δική μας, γιατί κατέρευσε?
Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία νομίζω. Πότε θα γίνουν εκλογές, κύριε Παπά? Θα γίνουν στην εξάτληση της τετραετίας, στο Σεπτέμβριο του 2019. Θα γίνουν μαζί βουλευτικές και τοπικές αυτοδιοίκησες. Εντάξει, εκεί είναι νομίζω ένα όριο το οποίο επιτρέπει κάποιες επιλογές μέσα στα όρια του συντάγματος, ας πούμε, να επιλεγεί η ακριβής ημερομηνία. Ποια είναι η κυρίαρχη σκέψη, να γίνουν μαζί? Η κυρίαρχη σκέψη είναι η εξάτληση της τετραετίας. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα αναπτύσσονται και σκέψεις για το χρόνο διεξαγωγής και των δημοτικών εκλογών, αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει στο νου του ότι αυτή τη στιγμή έχει μια διακυβέρνηση η οποία θα εξαντλήσει την τετραετία. Έχουμε πρώτα ευρωεκλογές και μετά βουλευτικές και δημοτικές. Σας λέω ότι εμείς θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι ευρωεκλογές είναι το Μάιο του 2019, οι εθνικές εκλογές στην εξάντληση της τετραετίας. Πόσο κοντά είστε στο κίνημα αλλαγής και στην Φόφη Γερματά? Έχετε καλύψει? Κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγής. Αλλαγής μας ασκεί δρυμία κριτική πάρα πολλές φορές. Θα σας έλεγα βεβαίως κάποιες φορές αυτή η κριτική, το επικάλυμα. Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Βενιζέλος ασκεί δρυμία κριτική στο κίνημα αλλαγής που συνομιλεί μαζί σας. Εντάξει, αυτό τώρα δεν θέλω να μπω και στα ισοκομματικά άλλου κόμματος. Όχι ότι είναι απολύτως αθέμητο, αλλά επιτρέψτε μου να επιλέξω να μην το κάνω αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Βενιζέλος έχει τις απόψεις του. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία έτσι, ούτε επαφή ούτε συζήτηση του κινήματος αλλαγής με το ΣΥΡΙΖΑ και αντιθέτως πρέπει από τώρα το κίνημα αλλαγής να προσανατολιστεί και να προεξοφλήσει μια συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, την πιο ακραία. Να το πω ευθέως, να το πω όμως, γιατί έχω τη διαστροφή μου, επιτρέψτε μου, Υπουργέ. Βλέπουμε αντικαμένου γεννήματα. Είναι κοντά αυτό το πιθανό σενάριο. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Γιατί αντικαμένου Θεοδωράκη το θεωρώ ότι το έχετε σίγουρο. Βλέπω τον Σταύρο Θεοδωράκη να είναι κοντά να συνομιλεί και να προσπαθεί να δει και ένα επιχείρημα γι' αυτό για να αναιρέσει τάσεις και συμπεριφορές του προσφάτου παρελθόντος. Με τη Φόφη Γεννηματά είστε πολύ κοντά. Η υπόθεση τη. Θα σας έλεγα της θεμελίωσης ενός κοινού βηματισμού των προοδευτικών δυνάμεων είναι μια υπόθεση η οποία υποβιβάζεται πάρα πολύ όταν εξαντλείται σε επιχειρήματα του τύπου «Αν δεν φύγει ο Καμένος, τι να συζητήσουμε». Λοιπόν, ο Πάνος ο Καμένος είναι το στήριγμα αυτής της κυβέρνησης, είναι ένας σύμμαχος ο οποίος έχει αποδεχθεί συνεπής, ένας σύμμαχος με τον οποίο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και έχει περάσει και όλες τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο δικαιωμάτων επειδή υπάρχει. Με τη Φόφη Γεννηματά μιλάτε? Νομίζω ότι οφείλουμε να μιλάμε όπως όλα τα κόμματα και πολύ περισσότερο, δηλαδή ο Αλέξο Τσίπρας με τη Φόβη Γεννηματά θέλουν δεν θέλουν μιλούν όταν γίνεται η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος πριν από τις συνόδους κορυφής, βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Έτσι. Και η τελευταία μου ερώτηση. Γιατί αυτό το πολιτικό μένος προς Θεού, γιατί ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος και αξιοπρεπέστατος, του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την κυβέρνηση που ζητεί τώρα εκλογές με όποια βαρύνουσα σημασία μπορεί να έχει αυτό, όταν συνοδεύεται από βαρύτατες καταγγελίες? Νομίζω ότι ο κύριος κακοδιαχείριση, Μητσοτάκης ζει ένα δραματικό. Για ένα διπομένο δημόσιο, για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Διωγγωμένο δημόσιο αυτή τη στιγμή, όταν έχει μειωθεί το προσωπικό του δημοσίου κατά 250.000 από την αρχή της κρίσης, με ευθύνη και του κύριου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να έχουμε ελλείμματα σε πάρα πολλές βασικές υπηρεσίες. Τώρα νομίζω ότι απλώς αποδεικνύει ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι κολλημένη σε κάποιες ιδέες οι οποίες χρεοκόπησαν και την Ελλάδα και άλλες χώρες. Ο κ. Μητσοτάκης όμως βιώνει ένα δραματικό υπαρξιακό πολιτικό αδιέξοδο. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, ο οποίος για 2 χρόνια και ζητάει εκλογές. Υπόσχεται στους οπαδούς του μία κατάρρευση. Υπηρετεί ένα αφήγημα το οποίο λέει ότι αυτή η κυβέρνηση θα καταστρέψει τη χώρα και αυτό το αφήγημα υπονομεύεται δραματικά από τις πραγματικές εξελίξεις. Συνεπώς θα πρέπει να εξηγήσει αυτή τη στιγμή και κυρίως στον παραζαλισμένο κόσμο που τον παρακολουθεί τι πήγε στραβά. Τι δεν συνέβη από αυτά όλα που προέβλεπε να συμβούν. Δηλαδή, διακρίνεται ένα ακριβισμό πέρα από την πολιτική ορμή του. Είναι απολύτως σαφές. Ξέρετε, κύριε Χαριτάτε, εάν εσείς ήσασταν ένα medium και λέγατε θα έρθει καταστροφή, θα έρθει καταστροφή, θα έρθει καταστροφή και η καταστροφή δεν έρχονταν, από ένα σημείο και μετά δεν σας πίστευαν. Άρα λοιπόν. Λέτε ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον διέψευσαν οι χαρτορίθρες, επιτρέψτε μου τώρα. Οι πολιτικές χαρτορίθρες. Λέω ότι τον διέψευσε η πεισματάρα η πραγματικότητα. Και η πεισματάρα η πραγματικότητα. Είχε και το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να φτιάξει μια συμφωνία, η πρώτη η οποία λειτουργήσε. Δηλαδή, τι εννοούμε λειτουργήσε, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι πονηροί οι οποίοι θέλουν να δώσουν άλλη ερμηνεία στον όρο πέτυχε το πρόγραμμα. Δεν χρειάστηκε να πάρουμε
μέτρα τα οποία περιστέλνουν τον προϋπολογισμό περισσότερο. Έπεσε η ανεργία, δημιουργήθηκαν σχεδόν 300.000 θέσεις εργασίας και αυτά νομίζω όταν ολοκληρωθεί η τετραετία θα είναι ακόμα θετικότερα τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Ξυπνάω Μαζί και στο κανάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαριτάτο. Θα θέλαμε σύντομα να τα ξαναπούμε για να έχουμε και, την οικονομική επικαιρότητα, γιατί δεν είμαστε τη φόλη, αλλά θέλαμε να είμαστε κοντά σε αυτά που κυρίως διαχειρίζεται. Να σας ευχαριστούμε.